Γεια σας, φίλοι του καναλιού, είμαι ο Μινάς. Σήμερα θα ασχοληθούμε με λευκές συσκευές. Την προηγούμενη εβδομάδα πλύναμε τα χαλιά. Τα πλύναμε στο πλυντήριο, το οποίο είναι δεκάκιλο. Τα βάλαμε όλα μέσα και το πλυντήριο πέταξε ε305. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπόρεσε να βγάλει τα νερά έξω. Ο λόγος, απλώς, το φράξαμε. Φύγανε σκούλες από τα χαλιά και πήγαν και φυλάξανε την Αγγλία. Έκτοτε, για να μπορέσουν να συνεχίσουν την πλύση, διότι ο καιρός ήταν πολύ κακός, πήρα το πιεστικό, φύσηξα πιεσμένο αέρα μέσα, ξεφράξα, κάπως ξέφραξε και συνεχίσαμε για αυτές τις 3-4 μέρες. Σήμερα όμως πρέπει να ανοίξω το πλυντήριο και να βγάλω την αντλία. Θα πείτε, μπροστά το πλυντήριο έχει απορροή και απόφραξη αντλίας. Ναι, αλλά για τα άλλα πλυντήρια, διότι και το δικό μας έχει, αλλά δυστυχώς αυτός ο οποίος το σκέφτηκε, τον τρόπο μηχανισμό που έφτιαξε, είναι κοντός στο μυαλό. Διότι το στοιχείο που έχει και ανοίγει, ξεβιδώνει, αλλά δεν τραβάει μαζί του την τάπα, όπως θα σας δείξω σε λίγο, αλλά αφήνει την τάπα μέσα και υποτίθεται έχει ένα αξονάκι με κάτι άνιστρα το οποίο το τραβά. Αυτό όμως έχει κολλήσει μέσα από τα σαπούνια. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να σπάσω το αντίστοιχο αντικείμενο, το οποίο την προηγούμενη φορά που χρειάστηκε να ξεφράξω την αντλία, το έσπασα. Και μετά πήγα και πήρα ολόκληρη την αντλία. Για να μην ξανασυμβεί αυτό, διότι η αντλία κάνει 35 ευρώ, πλέον τα λάστιχα τα οποία θα χρειαστούν αν σχιστούν, θα προσπαθήσω να βγάλω την αντλία, να την αποφράξω. Και χωρίς να βγάλω αυτό το μηχανισμό, γιατί όπως θα δείτε, το λύσουμε σε λίγο, θα δείτε ότι όπως είναι το κέλυφο της αντλίας, πηγαίνει και μπαίνει μέσα και μετά βιδώνει από πάνω να καπάσει το κρατά στη θέση του. Αυτό όμως είπαμε κόλλησε με σαπούνια τόσο καιρό, τόσα χρόνια είναι εκεί. Είναι πάνω από 5 χρόνια. Πώς θα βγει? Λοιπόν, πάμε στο πλυντήριο να δούμε το πρόβλημα από κοντά. Φίλοι του καναλιού, αυτό είναι το πλυντήριο, το Candy. Είναι 9 κιλά. Και το πρόβλημα είναι εδώ κάτω. Εδώ. Εδώ βγαίνει με το νύχι άμα το τραβήξω. Αλλά επειδή θα με ταλαιπωρήσω, θα βάλω ένα μικρό κατσαβίδι, θα ανοίξει. Ωραία. Εδώ είναι η τάπα απορροής και απόφραξης αντλίας, η οποία ξεβιδώνει με το χέρι. Αλλά ο μέγας επιστήμονας έχει φτιάξει αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω αν βλέπετε μέσα είναι μαύρο. Είχε εδώ αντίστοιχα κάτι που έμπαινε μέσα στις θηλιές, αυτές εδώ. Σε αυτές εδώ τις θηλιές. Και αυτό το πράγμα έχει πολυμεριστεί τώρα με τα χρόνια, έχει κολλήσει μέσα και καθώς τα ξεβίδωνε θα έπρεπε κανονικά να το τραβήξει έτσι. Αυτό συμβαίνει όταν είναι καινούριο. Τώρα όμως που έχει κολλήσει εκεί μέσα δεν συμβαίνει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να γυρίσω τώρα, να βγάλω το πλυντήριο έξω από το λουτρό, να βγάλω την αντλία, να το λύσω αν μπορέσω και να την αποφράξω. Υπομονή. Φίλοι του καναλιού, έβγαλα το πλυντήριο μέσα από το λουτρό. Ίσα ίσα το χωράει η πόρτα. Εγώ δεν πειράζει, είναι ωραία. Το έχω ξαπλώσει. Βλέπετε εκεί κάτω την αντλία. Εδώ αριστερά να δείξω τι έχω κάνει. Έχω βάλει αυτό το καρυκλάκι και κάτω έχω βάλει αυτό το χαλί που αν φύγει το καρεκλάκι, γλιστρήσει, να πέσει πάνω στο χαλί να μην σπάσει το πλυντήριο. Να απορροφήσει τον περισσότερο κραδασμό. Λοιπόν, θα ξεσκονίσουμε εδώ σε λίγο. Προς το παρόν πρέπει να βγάλω από εδώ. Από εδώ πρέπει να απορροφήσω μερικές σκούλες. Μισό λεπτό να βάλω την κάμερα έτσι. Εδώ πρέπει να βγάλουμε μερικές ράχνες. Λοιπόν, αυτό εδώ πάνω είναι το τσιμέντο, το προσινό έρμα για να ζυγίζει ο κάδος. Παρατηρούμε εδώ ότι γύρω λίγο την κάμερα να βλέπει. Εδώ λοιπόν υπάρχει το λάστιχο από τον κάδο, το οποίο με την τσιμπίδα θα βγάλω το ελατίτι, θα το τραβήξω να φύγει. Αυτό εδώ είναι ο
αγωγός έκτακτης ανάγκης, είναι και αυτός με ίδιο ελαττήριο. Αυτός είναι ο σωλήνας των λιμάτων, το οποίο μπαίνει στον τοίχο, και η Αγγλία στηρίζεται με αυτές εδώ τις δύο βίδες, τις οποίες θα ξεβιδώσω. Πρέπει να είναι λαμαρινόβιδες, κάτι δεν τις έχω ξαναβγάλει. Λοιπόν, να προχωρήσω στην αποσυναρμολόγηση. Φτάσει χιλιοστά είναι αυτό. Ήδη κουνιέται η αντλία από μέσα. Εδώ. Είναι λαμαρινόβιδα. Την Αγγλία. Λοιπόν, θα βγάλω αυτό εδώ, τα άλλα δεν χρειάζεται, θα έρθει μπροστά, θα βάλω αυτά στην άκρη. Λοιπόν, με τη τσμπίδα και εδώ θα βγάλω το ελαττήριο αυτό, θα το πιέσω. Οχοχο, νερά. Ότι το ξαναβάλω. Θα φέρω ένα κάτι να σκουπίσω εδώ, γιατί είναι σαπουνόνερα, και ένα λεκανάκι να βάλουμε τα νερά, γιατί θα τρέξουν και άλλα λίγο μέσα από τον κάδο. Τα πετραδάκια που πεταχτήκανε είναι απορρυπαντικά και άλατα, τα οποία έχουν μείνει μέσα στα λάστιχα τόσο καιρό. Να τακτοποιήσω και λίγο τα δικά μου γόνατα, γιατί πονάνε. Λοιπόν, ξαναπιέζω εδώ την ασφάλεια. Α, δεν έχει άλλο. Εδώ πίσω έχει τη φύσα, η οποία είναι το ρεύμα, θα την αφήσω εκεί. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα βγάλω και από εδώ το λάστιχο. Αυτό είναι κολλημένο, θα είναι κολλημένο, διότι πάει ψηλά εδώ. Ωραία. Τώρα θα πάρω την Αγγλία, να πάω να την ανοίξω, να δω με ποιο τρόπο θα την καθαρίσω. Λοιπόν, για πάμε στο εργαστήριο. Λοιπόν, για να αισιώσω λίγο την κάμερα. Εδώ έχω μια φθορά από τα βάναυσα χτυπήματα που τις έχω κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ, τούτο εδώ είναι ελαττήριο, το οποίο απορροφά κραδασμούς. Και πίσω παρατηρούμε ότι έχει πάρα πολλά άλατα. Εδώ έχουν πετρώσει, τα οποία θα τα βγάλουμε ή θα ρωτήσω τον καρεταράκι πόσο κάνει να πάρω μια καινούργια. Λοιπόν, τώρα πώς θα την λύσω. Θα βγάλω αυτές εδώ τις βίδες και θα φύγει πίσω η αντλία. Από ό,τι φαίνεται, με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί.
Θα μου πει τώρα γιατί είναι φραμέλες, είναι φραμμένοι και δεν λες ότι είναι καμένοι. Διότι η Αγγλία ακούγεται ότι παίρνει μπροστά. Κάνει θόρυβο. Το παιχνίδι είναι μαγνητικό, κατσαβίδι είναι μαγνητικό. Λοιπόν, να βάλουμε εδώ να μας φύγει κάτι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Αυτό είναι η Αγγλία που το δογυρίζει. Εδώ έχει λίγο πουρί, θα πρέπει να την προσέξουμε σε λίγο. Και μέσα εδώ τα χυλάκια είναι ολόφραχτα. Για να δούμε τώρα πώς θα βγει αυτό. Θα το μελετήσω και θα σας δείξω. Τελικά, αγαπητοί φίλοι του καναλιού, τα πήρα στην κράνο και το σπάσα. Δεν μπορώ ακόμα να το βγάλω. Ποιος κοντός μυαλός το σκέφτηκε. Κοίτα εδώ, δεν μπορεί να βγει. Είναι βέβαια ολόφραχτο, ε. Πιο κοντό μυαλό το σκέφτηκε. Να πάει να φουκαρώσει αυτό εκεί μέσα, αυτό το λάστιχο, πάει και φουκαρώνει εκεί μέσα. Και πώς θα βγει βέβαια μετά από τόσα χρόνια εδώ. Το τραβώ. Δεν πειράζει, αύριο την καταταράξει, 35 ευρώ. Να πάρω μια καινούργια Αγγλία. Να τη βάλω. Τι να κάνουμε τώρα. Ορίστε. Αυτό βέβαια δεν φταίει. Έτσι, με αυτό το φράξιμο δεν φταίει το πλυντήριο. Είναι λάθος δικό μας που κάναμε αυτή την κίνηση. Αυτό το οποίο καυτηριάζω είναι ότι ο κοντός που σκέφτηκε αυτή τη λύση, με υποχρεωμένη τώρα η δεύτερη φορά που το σπάω, γιατί διαφορετικά δεν βγαίνει. Πώς θα βγει να ξεφράξει αυτό το πράγμα, τόσο σφήνωμα που έχει φάει. Λοιπόν, εδώ είναι φραμμένο από αυτήν εδώ τη μικρή τρυπούλα. Έτσι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Να πάμε λίγο πιο κάτω από την κάμερα, κάτω από το φως, να το μελετήσουμε καλύτερα. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το μόνο σημείο το οποίο περνούσε το νερό. Εδώ είναι φραμμένο και εδώ αυτό είναι σκούλες από... Είναι άλατα βέβαια, λίγο θέλανε, και είναι σκούλες και άλατα, το οποίο το κάναμε εμείς, δεν το πάθε το πλυντήριο. Λοιπόν, αυτή είναι η ζημιά που έκανα σήμερα, που είχα μάλλον, η δυσλειτουργία, η οποία κατέληξε σε ζημιά. Αυτά τα λάστιχα δεν ξαναστακαλοποιούν εκεί μέσα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να αγοραστεί καινούριο σώμα αντλίας και να μπει έτσι. Αλλά πολύ μου κάνει εντύπωση ποιος ηθήνος νους κατέληξε ότι έτσι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, το οποίο αφού σφινώσει εδώ σε αυτό μέσα σφινωμένο, έτσι σφινωμένο, πως θα μπορούσε να τραβηχτεί από αυτά εδώ τα τέσσερα αυτάκια που είχε, τα οποία σπάσανε έτσι από πολυμερισμό με το που τα άνοιξα. Θα τραβιόταν δηλαδή αυτό έτσι έξω από αυτά εδώ τα τέσσερα αυτιά ξεβιδώνοντας. Άμα είναι καινούριο, ναι, αλλά έτσι που είναι παλιό δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε στα επόμενα πλυντήρια της εταιρείας να το έχουν σκεφτεί, γιατί στο δικό μου θέλει 35 ευρώ. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Συνέχεια στο αυριανό βίντεο που θα συναρμολογήσουμε μια καινούργια Αγγλία.